Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Αναλυτής. Όπως κάθε μεσημέρι, εδώ κοντά σας, λίγα λεπτάκια μετά τις 3, με μια μικρή καθυστέρηση για την οποία θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Αλλά καμία φορά η ανανέωση του εξοπλισμού, όπως κάνουμε τις τελευταίες ημέρες εδώ στο ένα channel, μας φέρνει η τεχνολογία να είναι πιο μπροστά από εμάς. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, αυτό το οποίο θα δείτε στις οθόνες σας, θα σας εκπλήξει και αν θέλετε θα ξεχάσει αυτά τα μικροπροβληματάκια τα οποία δημιουργούνται. Ξεκινάμε όμως βλέποντας την ειδησιογραφία, το τηλέφωνο γνωστό 25 10 23 10 33 για τις παρεμβάσεις σας αλλά και τις καταγγελίες σας. Μαζί μου και ο αρχισυντάκτης του σταθμού μας, ο Τάσος Αποστολίδης. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε να θα σχολιάσουμε μάλλον και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά με την επίσκεψη των δύο πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού πρωτίστως, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του κυρίου Μητσοτάκη. Έχουμε λοιπόν τους δύο, ένας περιμένει το πρόγραμμα του άλλου. Νομίζω ότι και οι δύο τελειώσαν τα προγράμματα, τα βγάλαν, τα μάθαμε. Λοιπόν, τα θα πάρουμε Νίκο από την αρχή. Προγραμματιζόταν εδώ και καιρό η αυριανή έναρξη, τα εγγένεια της έκθεσης Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η γνωστή και ως έκθεση της Κομωτινής, όπως τη λέμε. Αυτή λοιπόν η γενική έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο στην Κομωτινή και πέρασε και αυτή και από διάφορες φάσεις, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει αύριο το απόγευμα. Αυτό το οποίο επίσης προγραμματιζόταν ήταν στα εγγένεια να βρίσκεται και να απευθύνει και ομιλία προς τους τοπικούς φορείς ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν αυτό προημερών διέρευσε, συγκεκριμένα διέρευσε μία μέρα πριν από τη συνέντευξη τύπου των διοργανωτών, οι οποίοι θα ανακοινώναν τις λεπτομέρειες. Εκεί λοιπόν ευνηδιαστικά από το γραφείο του Πρωθυπουργού υπήρξε πληροφορία ότι θα επισκεφθεί και εκείνος την Κομωτινή. Και εκεί πάνω, Νίκο, λέγαμε ότι θα γίνουν δύο επισκέψεις ταυτόχρονα. Και τι καλύτερο για μια τέτοια έκθεση στην περιφέρεια που καμιά κυβέρνηση ποτέ δεν της έδωσε σημασία και αξία όσο πρέπει, να είναι παρόν και ο Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τελικά, επειδή αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσάτο, αυτό που αποφασίστηκε από το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν να μην έρθει στην Κομωτινή, να μην έχει παράλληλο πρόγραμμα στη Θράκη, όπως θα έχει ο Πρωθυπουργός. Και να δούμε λίγο τα προγράμματα πώς διαμορφώνονται. Αύριο φτάνει το πρωί στις 8 στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Θα κάνει μια επίσκεψη επιθεώρηση στα έργα του λιμανιού, αλλά και στα έργα για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP. Και από εκεί θα αναχωρήσει για την Ροδόπη, για τη Φιλήρα Ροδόπης του Δήμου Αργιανών. Στη συνέχεια θα κάνει επίσκεψη στο Μειονωτικό Γυμνάσιο της Ξάνθης και στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Και προς το μεσημέρι, γύρω στις 2, λέει το πρόγραμμα, θα βρίσκεται και πάλι στην Κομωτινή, όπου θα συμμετάσχει σε σύσκεψη των τοπικών φορέων. Όχι μόνο της περιφέρειας και άλλων φορέων. Για το απόγευμα, για τις 6, ο Πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει να εγκαινιάσει ο ίδιος την έκθεση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει αυτή την έκθεση. Μέχρι τώρα το πολύ κανένας Υπουργός Μακεδονίας Θράκης να την εγκαινίαζε. Σημειωτέων ότι στο πρόγραμμα που τυπώθηκε γράφεται ότι την έκθεση θα εγκαινιάσει η Μαρία Κόλλια Τσαρουχά. Αυτά ως προς το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο στις 7.30 με πολιτική ομιλία στο ξενοδοχείο Αρκάντια στην Κομωτινή. Και ενώ λοιπόν αυτό οριστικοποιήθηκε χθες και το είδαμε, σήμερα το πρωί από τη Νέα Δημοκρατία έγινε γνωστό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει περιοδεία στην Ήπειρο και την ίδια ώρα με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στις 7.30 από το ξενοδοχείο Ντουλάκ στα Ιωάννινα θα κάνει και εκείνος ομιλία. Οπότε καταλαβαίνεις το βράδυ θα έχουμε δύο ομιλίες πολιτικών αρχηγών ταυτόχρονα. Και τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ότι ή έχουμε εκλογές ή προβάρουμε τις εκλογές. Να σε πάω σε κάτι άλλο το οποίο αυτές τις ώρες παίζει πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα και με ζωντανές συνδέσεις έτσι κι αλλιώς. Πριν πας αυτό εδώ, ναι, να σου πω το εξής, ότι αυτά τα αυριανά δεν είναι τα μόνα, έχει κι άλλα. Και έχουμε για την Καβάλα να σου πω. Θα έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος έρχεται για μια εκδήλωση σχετική με την ανακύκλωση, την οποία συνδιοργανώνει ο Δήμος Καβάλας. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στην πλατεία Καπνεργάτη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν παρουσία του Υπουργού εκεί. Για το απόγευμα, για τις 7.30, ήταν προγραμματισμένη η παρουσία στην Καβάλα της Νίκης Κεραμέως, της Βουλευτού Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται και για την νεαρότερη Βουλευτή Επικρατείας, η οποία θα μιλούσε σε εκδήλωση για την βία κατά των γυναικών.
Αυτή η ομιλία παίζει αν θα γίνει. Πάντως αύριο μάλλον η μέρα. Δεν θα γίνει, νομίζω ότι ναι, πρέπει να. Αυτό λέγεται. Δεν υπάρχει απάντηση πάντως και από το γραφείο της ακόμη. Αυτά για τα πολιτικά. Λοιπόν, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Φάμελος έχει και μία συνέντευξη τύπου με τη Δήμαρχο Καβάλα στο Δημαρχείο, από ό,τι είδα, για το θέμα της ανακύκλωσης. Θα κάνει και από του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας που βγήκε δελτίο τύπου, θα κάνει και κάποιες περιοδίες και θα δει και κάποιους φορείς και θα ζητήσει μαζί τους. Τώρα, πάμε στην υπόθεση που σήμερα και χθες, αλλά σήμερα όλες οι πρωινές εκπομπές ασχολήθηκαν και ζωντανές συνδέσεις και από την Καβάλα, της γυναίκας Αράχνη. Νομίζω ότι όλοι αυτό το τίτλο δεν λένε το όνομα της συλληφθήσας. Όνομα καλό είναι να μην πούμε, γιατί τώρα εδώ ξέρεις είναι ένα θέμα για το αν η συγκεκριμένη γυναίκα θεωρείται δημόσιος λειτουργός, τουλάχιστον την περίοδο για την οποία κατηγορείται ή όχι. Και το γυναίκα Αράχνη, να σου πω την αλήθεια, είναι λίγο τραβηγμένος χαρακτηρισμός, γιατί το βλέπουμε για γυναίκες οι οποίες έχουν δολοφονήσει ανθρώπους ή έχουν δηλητηριάσει κάποιους άλλους. Πάντως εγώ. Είναι βαριά κατηγορία. Αυτό λέει, αυτός ο τίτλος όμως. Ναι, είναι αρκετά αυτό πιασάρικο, ξέρεις, έτσι. Αυτό διάβασα πάντως. Λοιπόν, δεν μένουμε σε αυτό, μένουμε στην ιστορία. Πρόκειται λοιπόν για μία 44χρονη, αν δεν κάνω λάθος, ηλικία, μπορεί να κάνω και λάθος σε αυτό. Αυτό γράφτηκε, η οποία ναι, κατηγορείται και νομίζω έχει σε πρώτο βαθμό. Έχει καταδικαστεί σε. Όχι, όχι, όχι. Να πούμε για την ιστορία γενικά. Η γυναίκα αυτή, και γιατί μας νοιάζει τώρα μια γυναίκα 44 ετών, τι σχέση μπορεί να έχει. Είναι μία από τους 6 συνολικά κατηγορούμενους σε μια υπόθεση, σε ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο αφορά σε απιστία κατά της υπηρεσίας για ποσό άνω των 150.000 ευρώ, άρα μιλάμε για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξη. Είναι λοιπόν η συγκεκριμένη γυναίκα μαζί με έναν υπάλληλο της νομαρχίας, μαζί ο πρώην, ο τέος νομάρχης Καβάλας, Θόδωρος Καλιοτζής, οι δύο πρώην αντινομάρχες Τσαλουχίδης και Τζότζος και ένας υπάλληλος της νομαρχίας και επιπλέον και ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της νομαρχίας για την επίμαχη περίοδο. Μιλάμε για την περίοδο, Νίκο, 2005-2006. Είναι ιστορία δεκαετίας, η οποία μόλις το 2012 πήρε το δρόμο για τη δικαιοσύνη. Μόλις το 2014, πριν δύο χρόνια, είχαμε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που παρέπεμπε σε δίκη αυτά τα 6 πρόσωπα και απείλασε άλλα 6 πρόσωπα, τα οποία τελικά δεν κατηγορούνται. Γιατί κατηγορούνται τώρα όλοι αυτοί? Κατηγορούνται για το ότι γίνονταν, λέει το κατηγορητήριο, εκδηλώσεις, το βούλευμα, γίνονταν εκδηλώσεις της, μάλλον προγραμματιζόταν να γίνουν εκδηλώσεις της νομαρχίας, πληρωνόντουσαν αυτές οι εκδηλώσεις, αλλά στο τέλος δεν πραγματοποιούνταν. Ή ακόμη και αν πραγματοποιούνταν, δεν έπρεπε να βγουν χρήματα από τα ταμεία της νομαρχίας, γιατί κανονικά έπρεπε να πληρωθούν από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Το οποίο, για αυτούς που δεν ξέρουν, ό,τι λέμε ΕΣΠΑ σήμερα, τότε λεγόταν τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Είναι λοιπόν μια αρκετά βαριά υπόθεση, με φυσικά πολιτικές προεκτάσεις. Αφορά μια συγκεκριμένη περίοδο διοίκησης στην νομαρχία Καβάλας και συγκεκριμένα την ενδιάμεση τετραετία του Θόδωρου Καλιοτζή. Είναι και ο τέος νομάρχης κατηγορούμενος στο δικαστήριο αυτό. Μια δίκη, Νίκο, που πήγε να ξεκινήσει δύο φορές. Τελευταία ήταν τον περασμένο Οκτώβρη, συγκεκριμένα τη μέρα που απεβίωσε ο Γιώργος Παυλίδης, ο Περιφερειάρχης, οι κατηγορούμενοι αλλά και οι μάρτυρες, ένα σύνολο 30 ανθρώπων, βρέθηκαν ξανά στο εφετείο της Κομωτινής. Η δίκη δεν έγινε. Ορίστηκε ξανά να γίνει αυτή η δίκη τον ερχόμενο Ιούνιο. Αυτό που αλλάζει τώρα ποιο είναι? Ότι με την σύλληψη της γυναίκας αυτής φωτίζονται ή θα φωτιστούν, αυτό αναμένουμε, διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης. Και αυτό γιατί? Μέχρι τώρα η 44χρονη διέφευγε της σύλληψης. Είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος της, όχι μόνο για αυτή την υπόθεση και για άλλα δικήματα φορολογικού χαρακτήρα. Ακριβώς. Η ποινή η οποία είχε επιβληθεί ήταν από άλλη υπόθεση. Είναι δύο υποθέσεις για τις οποίες της έχει επιβληθεί ποινή ερήμην της, 7 και 8 έτη αντίστοιχα, σύνολο 15 έτη φυλάκιση. Έχει να κάνει με μία απόδοση ΦΠΑ και άλλα φορολογικού τύπου αδικήματα. Πλαστογραφία και απάκτη κατ' εξακολούθηση. Δεν μπορώ να στα πω αυτά γιατί δεν έχω πρόσβαση. Διαβάζω, διαβάζω την απόφαση. Είναι όμως πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει. Δεν είναι για μένα τουλάχιστον διασταυρωμένες για να μπορώ να σας πω με βεβαιότητα. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το ελάσσον στην προκειμένη περίπτωση. Το μείζον είναι ότι συνελήφθη και κρατείται ο άνθρωπος κλειδί ίσως σε αυτές τις υποθέσεις. Και γιατί είναι αυτό? Οι εκδηλώσεις αυτές της νομαρχίας ήταν εκδηλώσεις τις οποίες υλοποιούσε ως διοργανωτής η 44χρονη από τη Δράμα η καταγωγή, η οποία δήλωνε είτε δημοσιογράφος, είτε διαφημίστρια, είτε μάνατζερ.
Είναι λοιπόν συγκεκριμένες εκδηλώσεις, έχουν κοπεί συγκεκριμένα χρηματικά εντάλματα και έχουν πληρωθεί. Και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εκδηλώσεις αυτές δεν έγιναν ποτέ ή αντικαταστάθηκαν με άλλες ή δεν θα έπρεπε να γίνουν με χρήματα της νομαρχίας. Κατά την προανάκριση, αυτό το οποίο έχει δημοσιευθεί ως τώρα και δεν το έχουμε δει να διαψεύδεται, είναι ότι ο νομάρχης Καβάλλος, ο οποίος κατηγορείται για, αν δεν κάνω λάθος, για ηθική αυτουργία σε απιστία κατά εξακολούθηση, είπε στην προανάκριση ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορούμενη, ότι όλα αυτά τα ρύθμιζε ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου, μαζί με την ίδια με την οποία είχαν γνωριμία. Σχετικά με τους αντινομάρχες, είπε ότι άσκησαν πλημελώς τα καθήκοντά τους και μάλιστα ο νομάρχης σε εκείνη τη διαδικασία είχε αφήσει αιχμές και σε βάρος ενός ακόμη ανθρώπου, ο οποίος τελικά δεν έχει συμπεριληφθεί στο κατηγορητήριο. Τώρα, έχουν υποστηρίξει άλλα οι αντινομάρχες στις δικές τους καταθέσεις. Η δίκη θα γίνει, όπως είπαμε, τον Ιούνιο. Έχει πάρα τον πολύ Ιούνιο μεγάλο... του 17 είναι η τον δίκη. Ιούνιο του 17, ναι. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει η ίδια η κατηγορούμενη τώρα που έπεσε στα χέρια της αστυνομίας και δεν θεωρείται άφαντη, όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Τώρα, το γυναίκα ράχνη, σου είπα και πριν, είναι λίγο τραβηγμένος προσδιορισμός. Γυναίκα φάντασμα θα μπορούσε να την πει κανείς, γιατί και δεν είχε συλληφθεί παρά τα εντάλματα, αλλά και γιατί ελάχιστοι ήξεραν ποια πραγματικά είναι. Ελάχιστοι άλλο όνομα και τυπώνυμα, αν δεν κάνω λάθος. Κυκλοφορούσε, λένε οι πληροφορίες, κυκλοφορούσε με άλλο όνομα τυπώνυμο, μάλιστα. Στο ενικός.gr που δημοσιεύτηκε και η είδηση της σύλληψης και οι λεπτομέρειες και ο χαρακτηρισμός γυναίκα ράχνη, εκεί μάθαμε ότι κυκλοφορούσε και με άλλο επίθετο. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την ασφάλεια Αττικής σχετικά με τη σύλληψη της 44χρονης χθες το πρωί στη Γλυφάδα. Δεν λέγονται πολλές λεπτομέρειες εκεί. Πάντως, από ό,τι έχω καταλάβει, Νίκο, και αυτό που μπορούμε να πούμε στον κόσμο, είναι ότι για άλλο πράγμα τη συλλάβανε και άλλο τελικά πράγμα βρήκε μπροστά της η αστυνομία, γιατί υπάρχει μια υπόθεση με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω του ότι είναι κατηγορούμενοι και πολιτικά πρόσωπα. Και είναι μεγάλο το ποσό. Βέβαια, εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει διαχωρισμό στο μικρό ποσό, μεγάλο ποσό. Υπάρχει για τον νόμο. Υπάρχει για τον νόμο. Ο νόμος λέει ότι άμα είναι πάνω από 150.000 ευρώ, είναι κακούργημα. Εδώ μιλάμε για 219.000 ευρώ. Αυτό τουλάχιστον λένε τα τελευταία έγγραφα. Αυτό τουλάχιστον λέει η υπόθεση αυτή που θα εξεταστεί στο δικαστήριο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν άλλες. Σε κάθε περίπτωση, εδώ θα έχουμε έναν αρκετά ζεστό Ιούνιο, ενδεχομένως και νωρίτερα να έχουμε κάποιες εξελίξεις, αν δούμε την κατηγορούμενη να περνάει και αυτή από ανάκριτη, πριν φτάσει στις δικαστικές αίθουσες. Ξαναλέω ότι δεν την είχαν εντοπίσει εδώ και 2 χρόνια που αυτή η υπόθεση... Ήταν ερήμην όλες οι αποφάσεις, έτσι, καλώς, δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Για τα προηγούμενα δικήματα, ναι, αλλά συγκεκριμένη δίκη δεν είχε γίνει. Όχι για τη συγκεκριμένη, για τις προηγούμενες. Λέμε. Πολλοί πιστεύαν ότι αυτή η δίκη θα γίνει μόνο με τις καταθέσεις των πολιτικών προσώπων και του υπεύθυνου του γραφείου τύπου και του υπηρεσιακού παράγοντα. Είναι ένας υπάλληλος υπηρεσίας της νομαρχίας, ο οποίος και αυτός κατηγορείται. Εδώ πέρα θα γίνουν και με την άμεσα εμπλεκόμενη. Με την βασική κατηγορούμενη, θα έλεγα εγώ, αυτή τη υπόθεση, η οποία δεν αποκλείεται να δώσει και τελείως διαφορετική τροπή στην όλη αυτή η διαδικασία και στο πώς. Κανείς δεν ξέρει τι θα πει. Προχωρήσει. Τώρα από εδώ και πέρα έτσι. Ξεκινάει. Και για ποιους θα πει. Ναι, επίσης και αυτό. Εγώ λοιπόν, θυμάμαι μόνο από το ρεπορτάζ πριν μια δεκαετία, γιατί έτυχε να ήμουν σε μια συνέντευξη τύπου όπου ο αντινομάρχης, ο κ. Τσαλουχίδης, είχε καλέσει τους δημοσιογράφους για να απαντήσει στις καταγγελίες τότε του Νομαρχιακού Συμβούλου του κυρίου Σμυρλόγλου, είχε τότε παρουσιάσει κάποια CD και DVD και είπε ότι αυτά είναι τα παραδοτέα και ότι όλα είχαν γίνει καλώς. Πρόκειται για αποφάσεις που είχαν λάβει 2 νομαρχιακές επιτροπές, κυρίως μία από αυτές, αλλά ήταν 2 στο σύνολο. Ναι. Αυτά τα έχει εξετάσει η δικαιοσύνη. Στο πολυσέλιδο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είχαν βγει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για εκδηλώσεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί και είχαν πληρωθεί κανονικά. Και από σπόντα μαθαίνουμε για αυτή την υπόθεση ότι η κατηγορούμενη που έκοβε τιμολόγια και τα πληρώνονταν δεν απέδωσε ποτέ το ΦΠΑ. Μάλιστα. Για να δούμε, η δικαιοσύνη ξέρει καλύτερα και αυτή θα αποφασίσει και θα μάθουμε. Νομίζω δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Περνάνε γρήγορα οι μήνες. Τώρα, κλείνοντας, έχουμε την υπόθεση με τον πρώην Δήμο Ελευθερούπολης. Εκεί πάλι για χρήματα. Να, είδες, φτάσαμε εκεί. Για τον πρώην ταμείο του Δήμου Ελευθερούπολης, ο οποίος κατηγορούνταν για την υπόθεση της υπεξαίρεσης ενός μεγάλου ποσού. Έγινε λοιπόν σήμερα το δικαστήριο. 8 έτη στον πρώην ταμεία του Δήμου και ενός έτους με αναστολή στον πρώην Δήμαρχο Ελευθερούπολης, τον κύριο Γιάννη Φιλόσογλου. Και η υπόθεση αυτή.
από το σημερινό τριμελές εφετείο. Ξέρεις, δεν είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι χρόνια μετά που κάποιος έχει παραδώσει τη σκυτάλη σε κάποιον άλλον, ενδεχομένως να έχει εγκαταλείψει και τελείως την πολιτική ζωή, όπως ο κύριος Φιλόσοφλου, μπορεί να βρεθεί στο δικαστήριο για ψηλού πείδημα. Εδώ δεν είναι ψηλού πείδημα, είναι μια πιο χοντρή υπόθεση. Αυτή η υπόθεση με τους δύο κατηγορούμενους ήταν μάλιστα πολύ ξαφνικός ο τρόπος με τον οποίο έγινε γνωστό ότι σήμερα θα γίνει το εφετείο αυτό. Οι εμπλεκόμενοι, άμεσα εμπλεκόμενοι το ξέρανε. Μοιραία τα φώτα της δημοσιότητας δεν έπεσαν επάνω εκεί, γιατί υπήρχε το σκάνδαλο της νομαρχίας που τράβηξε και πανελλαδικά τα φώτα της δημοσιότητας. Τάσο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ για να υποδεχτούμε τον κύριο Πογαρίδη, για να κάνουμε μαζί τον απολογισμό του φετινού Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληρωμής, του 7ου Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστροφή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Πάμε να καλησπαιρίσουμε τώρα γνώριμος και από το ΤΕΙ της Καβάλας και από τις τοποθετήσεις του επιπαντός επιστητού. Είναι ο κ. Δημήτρης Πογαρίδης, διδάκτορ ηλεκτρονικός και ηλεκτρολόγος μηχανικός του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ της Καβάλας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα. Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Λοιπόν, με χαρά μπορούμε να κάνουμε τώρα τον απολογισμό του φετινού Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής, που για ακόμη μια χρονιά στέφθηκε με επιτυχία. Νομίζω ναι, και ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν γιατί με καλέσατε να κάνουμε τον απολογισμό και ηλεκτρονικά, γιατί μέχρι τώρα έχουμε κάνει τον απολογισμό σε επίπεδο γραπτού έντυπου, δηλαδή τύπου. Και έχω κοινοποιήσει τον απολογισμό σε όλους όσοι έχουν ασχοληθεί με το φεστιβάλ. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το φεστιβάλ πήγε καλά. Η διάρκεια του ήταν 9 μέρες. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξεκινήσεις μια δράση από 3 ημέρες, να φτάσεις στις 9 μέρες και να σου ζητείτε να την παρατείνεις στις 16 μέρες, διότι ο χρόνος είναι λίγος και το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το καλά για τον κόσμο που ακούει, θέλετε να πάμε λίγο πίσω, εφόσον φτάσαμε στο 7, να πάμε λίγο πίσω και να θυμηθείτε την πρώτη φορά τις δυσκολίες και να τις συγκρίνετε μετά από 7 χρόνια. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι το έχω πει και άλλες φορές, αλλά θα το επαναλάβω και τώρα. Αυτή είναι μια δράση την οποία ξεκινήσαμε το 2010, μετά από την λήψη ενός βραβείου που πήραμε, το πρώτο βραβείο ρομποτικής, πανελλαδικό βραβείο ρομποτικής το 2009. Το 2010, λοιπόν, όταν γυρίσαμε εδώ μαζί με τον κύριο Καραμπατζάκη, συνεργάτη μου και σημερινό αναπληρωτή δήμαρχο της Δράμας, απευθυνθήκαμε στους τοπικούς φορείς, στον κύριο νομάρχη για την ακρίβεια, τον κύριο Καλιωτζή, οι οποίοι είχαν όλη την καλή διάθεση να χρηματοδοτήσουν τη δράση και κάπως έτσι έγινε. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά σε επίπεδο διευρυμένης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με ένα ποσό της τάξης των 22.500 ευρώ που προέρχονταν από την Νομαρχία, από το ΤΕΙ και από τον Δήμο Καβάλας. Τρεις ημέρες ήταν η διάρκεια. Είχαμε γύρω στους 1.200 μαθητές που επισκέφθηκαν το φεστιβάλ και καμιά 500 πολίτες. Όμως τα πράγματα σιγά σιγά εξελίχθηκαν. Το φεστιβάλ κάθε χρόνο και μεγάλωνε σε αντίθεση με το προϋπολογισμό, ο οποίος κάθε χρόνο και γινόταν μικρότερος. Πράγματι, φτάσαμε στις 9 μέρες. Ο προϋπολογισμός έχει πέσει στις 5.500. Και πόσο ήταν στο πρώτο? Ήταν 22.500. 22.500 και 5.500. Όμως, οι επισκέπτες έφτασαν στις 20.000 από τους πρώτους 1.800, ας πούμε έτσι, στις 20.000. Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Την πρώτη φορά είχαμε καμιά 20 εκθέματα. Φέτο είχαμε 32, πέρσι είχαμε 40. Όλα ανεβαίνουν, τα λεφτά λιγοστεύουν όμως. Πάντα έτσι γίνεται. Δυστυχώς είναι οι καταστάσεις τέτοιες όπου θα πρέπει να μπορέσουμε να βγάλουμε πιο μεγάλες δράσεις με λιγότερα χρήματα.
Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι το φεστιβάλ είναι μια κατεξοχήν εθελοντική διαδικασία. Όλοι όσοι συμμετέχουν στο φεστιβάλ είναι εθελοντές. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας στηρίζουν χωρίς να παίρνουν, να ζητάνε χρήματα. Φέτο, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε και χορηγό επικοινωνίας στην ΕΡΤ, η οποία απευθύνθηκε στο φεστιβάλ και ζήτησε. Και βέβαια το αποδεχθήκαμε, έτσι. Η ΕΡΤ είναι ένας μεγάλος οργανισμός, κρατικός, με 3 τηλεοπτικούς σταθμούς και 19, νομίζω, ραδιοφωνικούς συνδεδεμένους σε δίκτυο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Όμως αυτό δεν μειώνει την προσφορά των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, πάνω στα οποία στηριχθήκαμε για να φτάσουμε στο 7ο με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, και εκτιμώ ότι πάνω σε αυτούς θα συνεχίσουμε να στηριζόμαστε και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, γιατί η προσφορά τους είναι πραγματικά δωρεάν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλους εκείνους οι οποίοι συνεισφέρουν με διάφορες υπηρεσίες. Ας πούμε, για παράδειγμα, η Vodafone μας έδωσε όλα τα φούτερ και τα μπλουζάκια των εθελοντών, 120 είναι οι εθελοντές. Οι φούρνοι Φελαχίδη κάθε χρόνο μας δίνουν το πρωινό των εθελοντών. Είναι μια δαπάνη πάρα πολύ μεγάλη, για 9 μέρες, φανταστείτε, έτσι, 120 εθελοντές. Η Νεογάλ μας δίνει το κακάο, το γάλα για το πρωινό των εθελοντών επίσης. Ο Μασούτης μας δίνει όλα τα υπόλοιπα, καφέδες, ιστορίες, το ένα τ' άλλο κτλ. Η Champion Security για τη φύλαξη των χώρων όταν δεν καλύπτονται αυτοί από το επιμελητήριο. Δεν θέλω να μείνω και το ΟΔΙΟ Νεάπολης, παλιότερα το μουσικό γυμνάσιο, το μουσικό σχολείο. Φέτο το ΟΔΙΟ Νεάπολης με τις μουσικές δράσεις που έκανε. Το iGym και το Dojo Καβάλα είναι επιχειρήσεις γυμναστικής που μας έδωσαν κάποιες προσφορές για τους εθελοντές. Γενικά, οφείλω να πω ότι... Το αγκάλιασε υπάρχει, δηλαδή, η τοπική κοινωνία. Ναι, υπάρχει μια έτσι ζεστή αγκαλιά μέσα στην οποία λειτουργούμε και δρούμε. Και βέβαια, αυτά όλα δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν αν δεν υπήρχαν τα συγκεκριμένα άτομα τα οποία λειτουργούν εντελώς εθελοντικά, και θέλω επί τη ευκαιρία να τους ευχαριστήσω κιόλας. Αυτή είναι ο Καραμπατζάκης, ο Δημήτρης που σας είπα, που είναι αναπληρωτής δήμαρχος στη Δράμα. Ο Λιτρίδης, ο Χριστόδουλος, που είναι, αυτοί όλοι είναι και συνεργάτες μου εκεί στο ΤΕΙ και στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας, ο οποίος είναι διδάκτορας και αυτός μηχανικός και είναι συνεργάτης μου στο ΤΕΙ. Η κυρία Βροχίδου, η οποία επίσης είναι συνεργάτης μου, είναι και αυτή διδάκτορας ηλεκτρολόγος μηχανικός. Και η κυρία Μπακάλη, η οποία είναι το δεξί μου χέρι πάνω στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ακατάπαυστα για πολύ καιρό. Δηλαδή, μιλάμε, εγώ δουλεύω για 6 μήνες για το φεστιβάλ, αυτοί δουλεύουν μαζί μου 2 μήνες. Και βέβαια και πάλι δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει αυτό το φεστιβάλ αν δεν υπήρχαν οι 100 και πλέον εθελοντές. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση τα παιδιά. Δηλαδή, εντυπωσιάζουν η αγάπη τους για το φεστιβάλ. Είναι άλλο πράγμα. Τους βλέπετε μέσα στον χώρο. Και με τη όρεξη και με τη όρεξη, μπράβο, και καλή διάθεση να εξυπηρετήσουν, να βοηθήσουν. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Μυαλά. Μεγάλα μυαλά. Τα οποία όχι δεν κρατάει η Ελλάδα, ούτε δεν τα θέλει. Δεν κάνει κάτι να μείνουν εδώ και να τα χρησιμοποιήσει. Ναι, δεν κάνει. Έτσι όπως είναι τώρα δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί. Για να μπορέσει, δεν μπορεί, να κάνει. Δεν θέλει. Όχι, δεν μπορεί να κάνει. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, με το ζόρι κρατάμε και αυτούς που κρατάμε. Εγώ θεωρώ ότι... Εγώ έχω, όπως σας είπα, μια συνεργάτη πάνω στο ΚΤΕ, η οποία είναι και βοηθός εδώ σε όλη την ιστορία. Είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Και η οποία έχει πάρει την εκπαιδευτική ρομποτική, ξεκινώντας από το μηδέν, δημιούργησε μια δική της πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής και ανέδειξε την εκπαιδευτική ρομποτική σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνει. Και τώρα κάνει εκπαιδευτική ρομποτική, βέβαια, από αυτά που διδάσκει βγάζει και το μεροκάμα του, κυριολεκτικά όμως το μεροκάμα του. Αν σκεφτείτε ότι
φέρνοντας ή παράγοντας ένα 1.000 ευρώ, για παράδειγμα, τα 700 τα παίρνει πίσω το κράτος, τα 750 και μόνο 250 μένουν στην ίδια, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το καλύτερο κίνητρο για νέους επιστήμονες με προσόντα να μείνουν στον τόπο. Παιδιά αυτού του επίπεδου, αν θα φύγουν να πάνε στο εξωτερικό, θα έχουν εισοδήματα μεγάλα, δηλαδή μιλάμε για 2 και 3.000 ευρώ, ας πούμε, 4.000 ευρώ για τέτοια εισοδήματα. Δύσκολα τα κρατάς στην Ελλάδα. Το κακό πάλι είναι ότι στην Ελλάδα, ότι αυτοί που φεύγουν είναι οι καλύτεροι. Γιατί αυτοί που μας μένουν είναι οι λιγότερο καλοί, δεν θα πω οι κακοί, διότι εντάξει, δεν θέλω να είμαι και κακός, αλλά αυτοί που μας μένουν είναι οι λιγότερο καλοί. Και αυτό δεν θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε εάν δεν έχουμε επενδύσεις. Και προς αυτήν την κατεύθυνση πολύ φοβάμαι ότι δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει ένα αντιεπενδυτικό κλίμα γενικότερα. Όμως έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι αυτή η συζήτηση. Γιατί εντάξει, εάν δεν υπάρχει επενδύσεις, χαίρετε, γίνεται. Αν δεν υπάρχουν επενδύσεις, από μόνο τα μυαλά καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζουν να μένουν εδώ. Το κλίμα και η χώρα, όντως, λες και περνώντας και μπαίνοντας στη χώρα, υπάρχει μια ταμπέλα που λέει θα είσαι μεγάλο κορόιδο αν επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Και σε διώχνει. Μην λοιπόν, μάλλον, αν δεν υπάρχουν εδώ άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν, να χρησιμοποιήσουν, να πάρουν αυτά τα μυαλά. Εγώ, εμείς αυτό προσπαθούμε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το φεστιβάλ είναι μια κατεξοχήν αναπτυξιακή δράση. Έτσι. Οι στόχοι ποιοι είναι? Οι στόχοι είναι πολλαπλοί. Πρώτος και κύριος στόχος βέβαια είναι οι μαθητές. Θέλουμε να δείξουμε στους μαθητές ότι θα πρέπει να επιλέγουν επαγγέλματα τα οποία έχουν προϋποθέσεις να τους βρούνε δουλειά. Δεν είναι μόνο να αγαπάς ένα επάγγελμα. Θα πρέπει να δεις ότι το πανεπιστήμιο και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να σου εξασφαλίσουν ένα επάγγελμα τέτοιο που θα σου δώσει μια δουλειά για να μπορέσεις να ζήσεις την οικογένειά σου. Ας πούμε για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολύ καλά μυαλά τα οποία πάνε και σπουδάζουν με πολλές χιλιάδες μόρια, 17-18 χιλιάδες μόρια και θέλουν να γίνουν, λέει, να πάρουμε ψυχολόγοι. Ψυχολογία, πολύ καλός τομέας, αλλά αυτή την εποχή έχετε την αίσθηση με τα προβλήματα που υπάρχουν τα οικονομικά, ότι εδώ οι πολίτες δεν πάνε στους γιατρούς, πόσο περισσότερο δεν έχουν διάθεση να ξοδέψουν ούτε μία δραχμή στους ψυχολόγους, ας πούμε. Ή οι αρχαιολόγοι, όταν έχουν να διοριστούν αρχαιολόγοι τα τελευταία 10-15 χρόνια στο δημόσιο, ή ακόμα χειρότερα οι θεολόγοι, όταν παίρνουν 600 θεολόγους, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο με την προοπτική, 3 θεολογικές σχολές, νομίζω 3 είναι, 600 θεολόγους με την προοπτική, 15 από αυτούς, αν θα γίνουν παπάδες, συγγνώμη για την έκφραση, να βρουν δουλειά, οι υπόλοιποι 685 θα μείνουν σίγουρα χωρίς δουλειά. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να κατευθύνουμε σωστά τα παιδιά στην ορθή επιλογή του επαγγέλματος? Ένας από τους στόχους είναι και αυτός. Αλλά που μιλάτε, μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε το δικό σας το παιδί δεν θα το συμβουλεύατε να φύγει από την χώρα από την ώρα την οποία το μυαλό του δεν μπορεί να το κρατήσει? Μάλλον αυτό εννοεί, να το κρατήσει εδώ. Ναι, βέβαια, θα το συμβούλευα. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Και εγώ, αν ήμουν νεότερος, θα είχα φύγει. Αλλά δεν είμαι, τώρα δεν με παίρνει κανένας. Σας διώχνει η χώρα ή σας διώχνει η κατάσταση? Τώρα, να κάνεις τόσες μεγάλες προσπάθειες σε όλη σου τη ζωή και να φτάνεις κάθε μέρα να μειώνεται ο μισθός σου και να έχεις αμφισβήτηση αν και κατά πόσο θα φτάσεις να πάρεις σύνταξη, είναι κρίμα, δεν είναι? Δεν νομίζετε? Λοιπόν, αυτή η σκέψη δεν είναι δικιά μου. Αυτή είναι η σκέψη του 90% των Ελλήνων. Θα έλεγα του 100% των Ελλήνων, αλλά δεν θέλω να το γενικεύσω σε τόση μεγάλη έκταση. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Προφανώς, αν το παιδί μου, ναι, είχε αυτές τις προϋποθέσεις, θα τον έλεγα, άμα θέλεις φύγει έξω. Δεν θα τον έλεγα φύγει έξω, αλλά άμα θέλεις να φύγεις έξω, δεν θα είχα καμία απολύτως καμία. Βέβαια, ο δεύτερος ο λόγος είναι αυτός που σας είπα, ότι θέλω να κατευθύνω εμένα το παιδί μου, ας πούμε, είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει, δηλαδή θέλει να γίνει μουσικός. Δεν θέλω να τον κάνω επιστήμονα, δεν χρειάζεται.
αρκετούς επιστήμονες έχει αυτός ο τόπος. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στα παιδιά όταν έρχονται στο φεστιβάλ μέσα στο αμφιθέατρο. Ότι πρέπει να κάνουν αυτό που τα ίδια τα παιδιά αγαπάνε. Και όχι αυτό που τους κατευθύνουν οι γονείς τους. Στους γονείς το λέτε. Οι οποίοι έχουν το κόμπλεξ ότι δεν μπόρεσαν οι ίδιοι να γίνουν γιατροί και επειδή το παιδί τους είναι άριστος και βγάζει 19 και κάτι, θέλουν να τον κάνουν οπωσδήποτε γιατρό. Και το παιδί τους λέει, ρε μπαμπά, εγώ βλέπω το αίμα και λιποθυμώ. Πώς θα γίνω γιατρός? Και όμως θα πρέπει να γίνεις γιατρός. Ή εγώ έχω δώσει τόσα λεφτά στα φροντιστήρια να μην γίνεις αρχαιολόγος σε αυτό το επάγγελμα που σας είπα. Όχι, κύριε. Το παιδί να γίνει αυτό που αγαπάει. Το λέτε στους γονείς? Βέβαια το λέω. Το φωνάζω. Τι σας λένε όταν το λέτε? Τι να μου πούνε, δίκιο έχεις, αλλά πάντα νομίζουν ότι αυτό αφορά τα παιδιά των άλλων γονιών. Δεν αφορά στα δικά τους τα παιδιά. Εγώ προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι αφορά σε όλα τα παιδιά. Εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα το ότι το παιδί μου θέλει να πάει, ας πούμε, στην Άρτα, στο ΤΕΙ, λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Από το πρωί τον λέω, κοίταξε, κάνε την προσπάθειά σου να πας εκεί που θέλεις. Είναι πολύ σημαντικό να πάει εκεί που θέλει. Τι να κάνουμε? Το ταλέντο του παιδιού πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Όχι επειδή θέλω εγώ, επειδή είμαι καθηγητής, πρέπει και ο γιος μου να γίνει καθηγητής. Γιατί να γίνει καθηγητής ο γιος μου? Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Δεν υπάρχουν παιδιά άλλων γονιών που ίσως να θέλουν να γίνουν καθηγητές, να κάνουμε εκείνα τα παιδιά καθηγητές? Δηλαδή υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Όσον αφορά τους γονείς, για το. Και κυρίως, εντάξει, δεν είναι και τόσο υπόθεση γονιών. Εδώ στο σχολείο, το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι το σπουδαιότερο. Αυτό που κάνω εγώ είναι μια πάρα πολύ σπουδαία διεργασία. Δηλαδή, το ότι τα παιδιά τους δίνεις τη δυνατότητα να βγουν από την αίθουσα, στην οποία αίθουσα σημειωτέων βαριούνται, και ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα μαθήματα, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαρετό και κουραστικό πράγμα είναι να κάθεται ένα παιδί στο θρανείο 6-7 ώρες και ένας καθηγητής από κάτω να παριστάνει τη μορφή, τη φίρμα, τον άνθρωπο που τα ξέρει όλα. Και αυτά τα παιδιά να μην μπορούμε να τα βγάλουμε έξω. Εγώ πάντα λέω, τα παιδιά στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου έπρεπε να πάνε 30 εκδρομές το χρόνο, εκπαιδευτικές. Όχι σαν αυτές εδώ που πάνε και τους αφήνουν μέσα στο πάρκο και πάνε οι καθηγητές και πίνουν στις καφετέρειες τους καφέδες τους. Όχι, αυτές δεν είναι εκδρομές. Εκδρομές εκπαιδευτικές. 30 εκπαιδευτικές εκδρομές. Διότι δεν μπορεί ένα παιδί να θέλει να γίνει γεωπόνος και να μην ξέρει ποιος είναι ο ρόλος του γεωπόνου, να μην έχει επισκεφθεί ένα αγροκήπιο, να έχει πάει μια εκδρομή στη γεωργική σχολή, στη Θεσσαλονίκη, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, να δει εκεί τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς θα γίνει γεωπόνος. Ο μηχανικός να μην έχει πάει στη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων και σε όλες τις βιομηχανίες της περιοχής, στη ΡΕΙΚΑΠ, στη ΔΡΑΜΑ, εδώ εκεί, παντού πρέπει να πάει. Πώς θα γίνει μηχανικός? Αυτό δεν ξέρει ποιος είναι ο ρόλος του μηχανικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κτηνίατρος, εγώ σας πληροφορώ ότι έχουμε μερικές μονάδες εδώ στη Χρυσούπολη, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Τα παιδιά δεν έπρεπε να πάνε να δουν τι κτηνίατροι θα γίνουν? Έχει κάποιες μονάδες που έχουν 1000 ζώα μέσα. Δεν πρέπει να πάνε να τα δουν? Αυτό δεν είναι εκπαίδευση? Γιατί νομίζετε η Φιλανδία λένε ότι είναι το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα? Διότι έχουν 2-3 ώρες την ημέρα από καθέδρας μάθημα. 2-3 ώρες την ημέρα. Δεν νομίζω να συγκρίνει την Ελλάδα με τη Φιλανδία. Γιατί να μην τη συγκρίνουμε? Δηλαδή, τι παραπάνω έχει? Απλώς αυτές οι διαδικασίες που λέω εγώ είναι δύσκολες, με την έννοια του ότι πρέπει εδώ τώρα βάζουν εμπόδια. Καταρχήν, εντάξει. Όλοι οι διευθυντές δεν είναι και οι καλύτεροι δυνατοί. Υπάρχουν διευθυντές οι οποίοι βαριούνται να μετακινήσουν τα σχολεία τους. Είναι μια διαδικασία γραφειοκρατική. Εγώ συγχαίρω τους διευθυντές οι οποίοι μπαίνουν στον κόπο να μετακινήσουν τα σχολεία τους, αλλά από την άλλη πλευρά και με το ίδιο πάθος κατηγορώ τους διευθυντές οι οποίοι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να μετακινήσουν τα σχολεία τους. Ας πούμε για παράδειγμα τα 7 αυτά χρόνια, δεν θα το έλεγα, αλλά θα το πω, γιατί να μην το πω. Δεν έχουν έρθει τα σχολεία της Περάμου και της. Και των Κρινίδων. Ενώ έχουν έρθει σχολεία όλες της Αλεξανδρούπολης από πάνω, Κοζάνη, δεν μπορείτε να φανταστείτε από πού, δηλαδή, έτσι, Πιερία και τα λοιπά, και δεν έρχονται από τα 10 χιλιόμετρα τα σχολεία. Γιατί δεν έρχονται?
Να σας πω λίγο στη διαφημίση, γιατί έχουμε και ένα έκτακτο περιστατικό το οποίο αφορά τα παιδιά τα οποία είναι στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου. Υπάρχει λοιπόν μια πληροφορία ότι 2-3χρονα αγοράκια έχουν πάρει ποντικοφάρμακο και τα έχει παραλάβει το ΕΚΑΒ και τα μεταφέρει στο νοσοκομείο της Καβάλας. Έτσι κι αλλιώς τώρα είναι ώρα για διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημιστικό, επιστρέφουμε τον κύριο Πογαρίδη και θα επιστρέφοντας μάλλον θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες με το περιστατικό αυτό, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, έγινε στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου, εκεί όπου μένουν οι πρόσφυγες. 2 λοιπόν αγοράκια, 3 ετών, έχουν πάρει ποντικοφάρμακο και έχει πάει το ΕΚΑΒ για να τα παραλάβει και να τα μεταφέρει στο νοσοκομείο της κατάστασης. Δεν γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες. Σε λίγο όμως θα μάθουμε και θα σας μεταδώσουμε. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Όπως είπαμε, ο κύριος Πογαρίδης είναι εδώ και συζητούμε τα του φεστιβάλ, όπου φέτος για ακόμη μια φορά συγκέντρωσε μεγάλη επιτυχία. Θέλω να μείνω στο κλείσιμο του φεστιβάλ. Βέβαια, δεν φτάσαμε στο κλείσιμο, αλλά θα κρατήσω την πρόταση, ή μάλλον θα αναπαράγω την πρόταση την οποία έκανε ο Δήμαρχος της Δράμας, ο κύριος Μαμψάκος, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον. Πρόταση λέγεται, ναι, νομίζω το είπα σωστά. Έδειξε ενδιαφέρον και το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής να πάει στη Δράμα. Έτσι, βέβαια, όπως το άκουσα, φαντάζομαι εννοεί να μην γίνει στην Καβάλα και να γίνει στη Δράμα. Και όχι να γίνει ταυτόχρονα και στις δύο πόλεις. Ναι, όχι. Κοιτάξτε, να σας πω. Την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, το φεστιβάλ το έκλεισε η Δήμαρχος της Καβάλας, η κυρία Τσανάκα, με ένα πολύ ωραίο θέμα για την αριστεία στην εκπαίδευση και μια πάρα πολύ πραγματικά ωραία εισήγηση. Μετά κάναμε και μια μουσική δράση από το 2 της... Ανατολικής Μακεδονίας. Το 2 πάνω των Νεάπολης. Επίσης πολύ ωραία. Και σε κάποια φάση εκεί το λόγο πήρε ο κύριος Μαμψάκος, ο οποίος παρακάλεσε για έναν χρόνο το φεστιβάλ να γίνει στο πλαίσιο της Ονειρούπολης, δηλαδή αρχές Οκτώβρη, να γίνει στη Δράμα. Δεν πετάξαμε την πρόταση αυτή, την παράκληση στο καλάθι των εχρήστων. Είναι κάτι που το κουβεντιάζει η Οργανωτική Επιτροπή και το κουβεντιάζουμε για τον απλούστατο λόγο ότι το φεστιβάλ, όταν ξεκίνησε, είχε ως στόχο να μπορεί να μετακινείται πάνω στην Εγνατία. Πολύ περισσότερο, βέβαια, στο πλαίσιο της περιφέρειας. Γιατί όταν μετακινείται πάνω στην Εγνατία, και αυτό και πέρσι είχα κάνει κάποιες κινήσεις εγώ με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για να μπορέσουν, αν θέλουν, να μας χρηματοδοτήσουν, να το κάνουμε ένα χρόνο στην Κοζάνη, για να έρθουν σχολεία γύρω-γύρω από την Κοζάνη. Να το κάνουμε και ένα χρόνο στην Ήπειρο, κάτω στα Γιάννενα, για να μπορούν να έρχονται και τα σχολεία της Ηπείρου γύρω-γύρω. Αυτό... Τώρα εγώ να σας προλάβω αυτό λίγο. Αυτό όμως... Δεν είναι κάτι δικό μας όμως. Ναι, είναι αυτό κάτι δεν της Καβάλας. Ναι, το αυτό θα φαίνεται. Στο φεστιβάλ θα φαίνεται ότι είναι μια δράση η οποία ξεκίνησε... Λοιπόν, σαν... Τώρα μπορεί να ακουστεί λάθος, σαν τοπικιστής, να πω γιατί να φύγει από την Καβάλα και να πάει στη Δράμα. Δεν μα είναι δεν θα φύγει. Α, αυτό είναι άλλο θέμα να σας πω τώρα. Καταρχήν το φεστιβάλ το διοργανώνει. Εκτός από το Επιμελητήριο της Καβάλας, το διοργανώνει το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. Τώρα μου το θέτετε αλλιώς τώρα. Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής. Άρα έχει μια... Άρα είναι περιφέρειας και κακώς εμείς το λέμε Καβάλας, δικό μας. Είναι μια δράση της περιφέρειας, διότι όλοι οι οργανισμοί έχουν περιφερειακή υπόσταση. Τώρα το αν μπορέσουμε να το μεταφέρουμε σε κάποια φάση. Για πάντα βέβαια, αν το μεταφέρουμε μια φορά. Δεν νομίζω να μας αρέσει όμως να το δούμε του χρόνου αλλού. Ναι, γιατί να μην σας αρέσει. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς ως πολίτες μια αίσθηση περιφερειακή, μια συνείδηση περιφερειακή. Γιατί να μην γίνεται ένα χρόνο εδώ, ένα χρόνο στη Δράμα, ένα χρόνο στην Ξάνθη στο πλαίσιο των γιορτών της παλιάς πόλης. Δεν ξέρω αν θα αρέσει, αν θα ακουστεί ωραία. Κάτι το οποίο το έχουμε 7 χρόνια μόνο στην Καβάλα, ξαφνικά του χρόνου να είναι στη Δράμα ή στην Ξάνθη. Κοιτάξτε,
Εντάξει, σας είπα ότι δεν το πετάξαμε στο καλάθι των αχρήστων. Είναι υποσυζήτηση στην Οργανωτική Επιτροπή. Όμως δεν μπορούμε και να το απορρίψουμε. Δηλαδή, όταν έρχεται ο Δήμαρχος της Δράμας και κάνει την παράκληση να γίνει, έστω και για μια φορά. Δεν μπορούμε να το απορρίψουμε, να πούμε όχι, δεν θα το κάνουμε. Μπορεί να γίνει. Εξαρτάται. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι δεδομένο για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι υπόθεση της Οργανωτικής Επιτροπής. Αν κρίνουμε ότι πρέπει να γίνει, εκεί θα γίνει. Αν του χρόνου κρίνουμε ότι πρέπει να γίνει στην Κοζάνη, μπορεί να γίνει και στην Κοζάνη. Σας εξήγησα το λόγο. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι μαθητές, μας ενδιαφέρει η κοινωνία. Το φεστιβάλ είναι το μοναδικό που υπάρχει στο είδος του στην Ελλάδα. Επομένως πρέπει να του δώσουμε μια τέτοια υπόσταση, μια υπόσταση πανελλαδική. Εξάλλου είναι το 7ο, ήταν πανελλαδικό φεστιβάλ. Τι πανελλαδικό είναι, αν είναι μόνο στην Καβάλα. Αν μπορούμε να το μεταφέρουμε από εδώ και από εκεί, δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι δύσκολη η μεταφορά. Πόσα εκθέματα είναι? Δεν είναι, αυτό είναι το ελάχιστο. Γιατί τα εκθέματα είναι 30-40, αυτό είναι το ελάχιστο. Διότι τα εκθέματα, μην ξεχνάτε ότι έρχονται, ας πούμε, 10 εκθέματα ήταν από τη Δυτική Μακεδονία. Ήταν από το ΤΕΙ της Δυτικής Μακεδονίας και από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά τα παιδιά, το Πανεπιστήμιο λέει, γιατί εμείς συνέχεια να πάμε και να μην έρχεστε κι εσείς εδώ. Ελάτε εδώ να σας δώσουμε εμείς τους εθελοντές. Το ίδιο μου λένε και από τα Γιάννενα, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ των Ιωαννίνων. Ελάτε εδώ να το στήσουμε ένα χρόνο. Εμείς θα σας δώσουμε τους εθελοντές, θα σας δώσουμε τις οικονομικές. Άμα τους λες ότι είναι και 5,5 χιλιάρικα ο προϋπολογισμός, τρελαίνονται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι άμα πάμε εκεί δεν θα είναι 5,5, θα είναι 15,5. Αλλά και πάλι σου λένε, έλα, εμείς θα σου δώσουμε, θα σου εξασφαλίσουμε τα 15 χιλιάρικα. Μάλιστα. Αυτό να το βλέπουν αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν κινήσεις για να σας κρατήσουν. Να, τους δίνω ιδέα τώρα με αυτό. Δεν νομίζω ότι μπαίνει ανταγωνιστικά. Μπαίνει... Κάποιος μπορεί να το δει και καλώς να το δει και επίσης μπορεί, αν θέλει, και να μην το δει και ανταγωνιστικά. Οι άρχοντες... Δεν πρέπει να μπαίνει ανταγωνιστικά. Μπαίνει στη λογική του έθνους. Μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα είμαστε ένα κράτος. Η Καβάλα δεν είναι ξεχωριστή από οπουδήποτε αλλού. Εντάξει. Εξάλλου, σας είπα, όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα, το Πολυτεχνείο της Ξάνθης, με εξαίρεση φέτο που υπήρχε κάποιο πρόβλημα, ήταν άλλο το θέμα, το Πολυτεχνείο της Ξάνθης συμμετείχε πάντα με 6-7 εκθέματα. Να μην μπουν κι αυτοί και εμείς θέλουμε ένα χρόνο να έρθει. Να το φέρετε εδώ. Είναι, υπάρχει μια λογική σε αυτό. Δεν μπορείς να τους πεις όχι. Περιφερειακοί οργανισμοί διοργανώνουν το φεστιβάλ. Περιφερειακή συνείδηση θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ακόμα περισσότερο να δημιουργήσουμε εθνική συνείδηση. Και από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να το μετακινούμε πάνω στον άξονα, το τονίζω, της Εγνατίας, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Διότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα. Φέτο ήρθαν σχολεία από τη Θεσσαλονίκη, ήρθαν σχολεία από την Κατερίνη, ήρθαν σχολεία από τη Λάρισα. Τα σχολεία από τη Λάρισα έρχονται εδώ πάνω, από την Κοζάνη, από την Τολεμαΐδα. Εμείς να μην μπορούμε να το μεταφέρουμε στην Κοζάνη για να πάνε, αν χρειάζεται, όσα σχολεία χρειάζεται από εδώ. Από την Καβάλα στην, ναι, στην Κοζάνη. Ή να έρχονται και από τα Γιάννενα, διότι όταν το πας στη Δυτική Μακεδονία, έρχονται τα Γιάννενα κοντά, είναι μια μισή ώρα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει και επιτέλους, εμείς είχαμε, κάναμε και ένα διαγωνισμό line follower αυτοκίνητων ρομποτιών που κινούνται πάνω σε μια μαύρη γραμμή σε ένα άσπρο φόντο και είχαμε αιτήματα, ξέρετε, και από τον Πειραιά και από την Κέρκυρα και από εκεί που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά το οικονομικό πρόβλημα είναι μεγάλο. Και έτσι τα παιδιά που συμμετείχαν. Μετακινήσεις, ναι. Οι μετακινήσεις ήταν από σχολεία εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δηλαδή Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή. Ξάνθη, ναι. Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα. Δεν μπορούν να έρθουν. Είναι πολλά τα έξοδα για να ξεκινήσουν τα παιδιά και να έρθουν να πάρουν. Θα πρέπει, είναι 5-6 παιδιά μαζί με τους γονείς. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνοντας την κουβέντα, ελπίζουμε το 8ο, τώρα ο καθένας βέβαια από τη δική του περιοχή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και βάζουμε μέσα και τον νομό Σερών, ελπίζει να γίνει εκεί, εμείς μπορεί να ελπίζουμε να γίνει στην Καβάλα. Θα δούμε τέλος πάντων μετά από την... Αυτό θα το κρίνουμε με πολλούς, θα κριθεί από πολλούς παράγοντες, θα το κρίνει η Οργανωτική Επιτροπή.
Η ουσία είναι ότι εμείς δεν πετάμε, όπως σας είπα, στα σκουπίδια. Καμία πρόταση. Καμία πρόταση. Όλες και έτσι είναι και το σωστό. Όλες τις συζητάμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αν θα κριθεί κάτω από ποιες προϋποθέσεις του χρόνου το Σεπτέμβρη, αλλά αυτό ό,τι είναι να κριθεί, θα κριθεί, σας πληροφορώ. Μέσα στο καλοκαίρι. Ω, πιο νωρίς. Διότι όχι, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Απρίλιο ξεκινάει η διοργάνωση του 8ου φεστιβάλ. Επομένως, σε 2-3 μήνες, ό,τι είναι να κριθεί, θα πρέπει να κριθεί. Γιατί οι επιστολές που στέλνονται προς τα πανεπιστήμια και τα σχολεία ξεκινάνε από τον Μάρτι και στέλνονται. Επίσης, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι του χρόνου είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα συμμετέχουν πανεπιστήμια από την Κύπρο και σχεδόν σίγουροι ότι θα έχουμε και βουλγάρικα, που σημαίνει ότι θα δοθεί μία πανευρωπαϊκή νότα. Βέβαια, μπαίνουν και άλλες χώρες μέσα. Θα κάνουμε και άλλες προσπάθειες, βέβαια. Θα δοθεί όμως μία πανευρωπαϊκή νότα. Εμάς ο στόχος μας είναι να γίνει πανευρωπαϊκό το 10ο φεστιβάλ. Του χρόνου είναι το 8ο. Άρα έχουμε 8ο, έχουμε και 9ο. Έχουμε δηλαδή 2 χρόνια μπροστά μας μέχρι που να φτάσουμε στο 10ο. Όπου εκεί πιστεύουμε και εκτιμούμε ότι θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να φέρουμε. Οι επαφές μου έλεγαν ότι θα μπορούσαμε να φέρουμε και από την Τουρκία πανεπιστήμια, αλλά τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση στην Τουρκία, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη κίνηση για τα πανεπιστήμια να μετακινηθούν προς τα δω. Λοιπόν, κύριε Πογαρίδη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και στο επόμενο διάστημα να πούμε και όσα δεν προλάβαμε στη σημερινή εκπομπή να πούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ και είμαι καλή πάντα επιτυχία. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με το νοσοκομείο της Καβάλας. Εκεί όπου, όπως είπαμε, μεταφέρθηκαν τα δύο αγοράκια, τα δύο παιδάκια τα οποία πήραν ποσότητα δηλητήριου. Ο Κώστας Λουκούμης είναι εκεί από ό,τι βλέπω. Κώστα, καλησπέρα. Αν μπορούμε να τον έχουμε από το τηλέφωνο τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε να έχουμε ήχο. Κώστα, επειδή δεν έχουμε ήχο. Ναι. Ωραία, ωραία. Σε ακούμε. Σε ακούμε. Κώστα, να καλησπέρα. Καλύτερα τώρα. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, βρίσκομαι στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, διότι πριν από λίγο διακομίστησαν τα δύο τρίχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες, αγοράκια προσφυγόπουλα από το στρατόπεδο Σιμακοπούλου, όπου γύρω στις 4 παρατέταρτο τους είχαν ενημέρωση οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ και πήγαν να τα παραλάβουν. Ο λόγος, διότι πήραν ποντικό φάρμακο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλα αυτά βέβαια, Νίκο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα και με πληροφορίες πήγες μέσα από το στρατόπεδο Σιμακοπούλου, εικάζεται ότι έφαγαν το δόλωμα που προοριζόταν για τα ποντίκια, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν κάνει την εμφάνισή τους στις σκηνές που διαμένουν οι πρόσφυγες. Άμεσα έσπευσε στις 4 παρα 10 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφερε τα παιδάκια στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Αυτό που πρέπει να πούμε ήταν ότι είχαν τις αισθήσεις τους και προληπτικά ίσως κάποια πλήση στομάχου θα τους γίνει, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχουν. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε τόσο στις αρκετές εκπομπές όσο και στο δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια. Σημασία έχει, Κώστα, αυτό το οποίο κρατούμε είναι ότι τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, έτσι. Είχαν τις αισθήσεις τους. Όταν φύγαν από το στρατόπεδο Σιμακοπούλου, είχαν τις αισθήσεις τους. Δεν ήταν σε λιποθυμή κατάσταση ή κάτι χειρότερο. Με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες όλα αυτά. Ωραία. Εξετάζονται είναι στα έκτακτα περιστατικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το ρεπορτάζ συνεχίζεται, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστώ για το άμεσο ρεπορτάζ και για την εικόνα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Τα υπόλοιπα θέματα θα τα μάθετε μέσω και από τις υπόλοιπες ενημερωτικές εκπομπές, αλλά και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, λίγα λεπτά και μετά τις 3 το μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.